τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έβγαλε τα μάτια του. Το βράδυ στην Νεάπολη έβγαλε τα μάτια του. Ναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι αυτό που έκανε χθες είναι κάτι που δεν μας είχε συνηθίσει σε όλο τον πρώτο γύρο. Δηλαδή, σε όλο τον πρώτο γύρο βλέπουμε μια ομάδα να έχει απόλυτη συγκέντρωση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, να παίρνει παιχνίδια ακόμα και στο 90, να τα παλεύει όλα τα μάτς, να έχει σωστή νοοτροπία. Χθες παρουσιάστηκε μια ομάδα η οποία έκανε περισσότερες ευκαιρίες από άλλα μάτς τα οποία έχει κερδίσει. Δεν έβαλε ποτέ το δεύτερο γκολ και από μια αντεπίθεση του Ιωνικού δέχθηκε ένα πολύ φθηνό γκολ. Πιστεύω ότι είναι το χθεσινό αποτέλεσμα είναι ένα καμπανάκι για την ομάδα εντός, για το ότι δεν επιτρέπονται τέτοιες χαμένες ευκαιρίες σε τέτοια παιχνίδια, διότι όσο το μάτς είναι 1-0 κάποια στιγμή μπορεί να το φάσει, όπως το φάγε ο Παναθηναϊκός. Η καταστροφή φυσικά δεν έχει έρθει, γιατί είναι στο συνέξω ο Παναθηναϊκός, ήταν και πριν το ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Αλλά χρειάζεται γρήγορση, και το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι όχι για το χθεσινό μάτς, καμία σχέση, και 0-3 το ίδιο θα έλεγα, είναι ότι είναι φανερό πλέον, επειδή υπάρχουν απουσίες αρκετές, είναι ο Αϊτόρ, είναι ο Τρουιγέ, είναι ο Γκάνεα, που είναι και τρεις παίκτες εκτός, ότι είναι απαραίτητη η ομάδα να κάνει μεταγραφές. Απαραίτητο. Ναι. Δηλαδή και το γρηγορότερο. Έτσι. Κοιτάξτε.